κύριοι, κάνουμε σήμερα αρχή από την Λεμεσό και την Έρικα Καβάζη, καθώς χθες βράδυ, Έρικα, είχαμε εμπρισμό 3 συνολικά αυτοκινήτων στην πόλη, αυτοκινήτων έξω από οικία αστυνομικού. 2 συγκεκριμένα, Ιάκωβε, 2 οχήματα ακριβώς στο έξω από οικία μέλους της δύναμης, ο οποίος υπηρετεί στην προεδρική φρουρά. Όμως, να σου πω, Ιάκωβε, ότι ακόμη διερευνούν ποιος είναι ακριβώς ο στόχος, αλλά και τα κίνητρα των δραστών που έδρασαν λίγο πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, πυρπολώντας και τα δύο οχήματα, καθώς εφλεκτήλη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει εντοπιστεί και στα δύο οχήματα. Εκεί η σκηνή έμεινε αποκλεισμένη. Έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου κατέσβησαν την πυρκαγιά, και μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση έφλεκτης ύλης. Τα δύο οχήματα βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από τριώροφη οικία. Το ένα όχημα ανήκει στον αδελφό του μέλους της δύναμης, ενώ το δεύτερο όχημα ανήκει σε φιλικό πρόσωπο της οικογένειάς του. Εκεί βρισκόταν σταθμευμένο το όχημα χθες βράδυ. Τα περιέλουσαν με φλεκτήλι, άναψαν την εμπριστική λωρίδα και είχαμε εκτεταμένες ζημιές στα δύο οχήματα. Ερίκα, αναμένεται να ληφθεί. Ο αστυνομικός έχει καταθέσει, έχει εκφράσει τις οποιασδήποτε υπόνοιες πως μπορεί να βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχουμε χάσει την Έρικα, δεν ξέρω αν την έχουμε σχετικά. Μέχρι στιγμής, Ιάκωβε, δεν έχει δώσει οποιαδήποτε κατάθεση. Αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από το μέλος της αστυνομίας, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για τον στόχο, αλλά ίσως να βοηθήσει. Και αν πρόκειται γι' αυτό, ίσως βοηθήσει και ως προς τα κίνητρα των δραστών, αν είχε με οποιουσδήποτε διαφορά ή οτιδήποτε άλλο που να δικαιολογεί σε εισαγωγικά αυτή την ενέργεια των εγκληματικών στοιχείων χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Λεμεσού. Δεν έχουν αφήσει πίσω τους κάποιο στοιχείο, δεν έχουν χάσει κάπου το παιχνίδι, ήταν προσεκτικοί φαίνεται. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σημαντικά τεκμήρια από την σκηνή. Αναζητούν και μέσω κλειστών κυκλωμάτων τα ίχνη των δραστών από την ευρύτερη περιοχή. Πώς κατέληξαν, πώς έφτασαν εκεί. Αν πρόκειται δηλαδή για ένα δράστη ή για περισσότερους. Πρόκειται για συγκρότημα οικειών στο κέντρο της πόλης. Εκεί εντόπισαν υλικά από κλειστά κυκλώματα, τα οποία θα απομονώσουν ώστε να δουν αν πρόκειται για δράστες οι οποίοι πλησιάζουν το μέρος και περιλούζουν με φλεχτήλι τα οχήματα τα οποία υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Έρικα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.